πρώτες εργασίες για τους καθαρισμούς και τις, και τις πρώτες διεργασίες για να μπορέσουμε να μονώσουμε τη στέγη του Τελωνίου. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ταλαιπωρήσει και τους υπαλλήλους του Τελωνίου και εμάς εδώ πάρα πολύ. Και ο λόγος ήταν ότι δεν ήταν ξεκαθαρισμένο το νομικό πλαίσιο σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο κτίριο. Υπήρχε η χρήση σε εμάς, είχε παραχωρηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά στη συνέχεια ξαναγύρισε σε εμάς. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουν αποσαφινιστεί όλοι οι ρόλοι, είναι διακριτοί και όπως είχαμε υποσχεθεί, προχωράμε στην εκτέλεση των πρώτων εργασιών. Μικρής κλίμακας είναι. Ξεκινήσατε από την οροφή. Από την οροφή, εκείνη το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καθώς, η εισρωή υδάτων δηλαδή. Είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα υγρασίας, είτε από εισρωή υδάτων, είτε από κακή μόνωση του κτηρίου, κυρίως θερμομόνωση. Με αποτέλεσμα πολλές φορές, κατά τις βροχερές ημέρες, κάποια κυσαία από τους ελέγχους να κλείνουν και να δημιουργούν πρόβλημα στην ροή του κόσμου και να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Οι εργασίες δεν θα είναι αυτές μόνο για το 2016. Είναι εργασίες οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός του 2015. Ξεκίνησαν τώρα, αρχές του 2016 και παράλληλα έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό μας και επιπλέον κονδύλια για την περαιτέρω επισκευή και διαρρύθμιση και διαμόρφωση του κτηρίου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στην παρούσα φάση αφορούν τους εξωτερικούς χώρους κυρίως και είναι της τάξεως. Θα σας πω, είναι ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ και αυτό δεν έγινε επειδή δεν θέλαμε να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα, αλλά επειδή χρησιμοποίησαμε χρήματα από κωδικούς των κτηρίων λιμενικών ζωνών και όχι αποκλειστικά του Τελωνίου, καθώς στις αρχές του 2015 δεν προβλεπόταν μέσα στον προπολογισμό τέτοια χρήση, γιατί δεν είχαμε αποσαφηνίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αφορούν λοιπόν την στεγανοποίηση του δώματος, τη στέγη δηλαδή, και αφορούν και κάποιες εσωτερικές επισκευές σε χρώματα και ξοβάτες που έχουν υποστεί ζημιές, για να μπορέσουμε να δώσουμε μία ανανέωση στην αίθουσα, η οποία εκτιμώ ότι μέσα στο 2016 θα έχουμε κάνει και τη δεύτερη επέμβαση που θα αφορά περισσότερο, ακόμη περισσότερο λειτουργικά θέματα, εξωτερικούς φωτισμούς, σκίαστρα, την πόρτα που χρησιμοποιούν για τα αυτοκίνητα και τους ελέγχους και διάφορα λειτουργικά θέματα που έχουν θέσει οι τελωνιακοί υπάλληλοι. Δεν είναι ακριβώς δική μας δουλειά, αλλά είναι μες στην πύλη όλη τη δική μας και πρέπει να βοηθήσουμε. Έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη ή εκπονείται? Είμαστε στην φάση της εκπόνησης. Επειδή όμως είναι μικρής κλίμακας, δεν είναι κάτι το οποίο αργεί. Και είναι της τάξης, γιατί είπατε ότι υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Μόλις ολοκληρωθεί θα έχουμε ασφαλές ποσό, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα ποσό της τάξης περίπου των 20-25.000 ευρώ.